Είμαι διπλά χαρούμενος τώρα, γιατί έρχεται άλλος ένας, θέλω να τον αποκαλώ και χαίρομαι γιατί το μοιραζόμαστε αυτό, φίλος. Ένας φίλος σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ένας φίλος πολλών ανθρώπων εκεί έξω που δεν τον γνωρίζουν προσωπικά. Και καταφέρει να γίνεται φίλος μέσα από το λόγο του, καταφέρει να γίνεται φίλος μέσα από την αλήθεια και την αυθεντικότητα την οποία βγάζει και τη διαφορετικότητά του. Γιατί αυτό τελικά, οι έννοιες της αγάπης, πρόοδου, της πληρότητας, ομορφιάς, της ταλπορής, της τρυφερότητας, όλοι τις καταλαβαίνουμε και όλοι τις νιώθουμε. Αυτό που μας τραβάει σε έναν άνθρωπο είναι ο τρόπος με τον οποίο εκείνος ή εκείνη τις εκφράζει. Είτε είναι μέσα από λόγια, είτε είναι μέσα από μουσικά σχήματα, είτε είναι μέσα από οποιαδήποτε μορφή τέχνης ή απλά με την καθημερινότητά του, τις πράξεις του, τον τρόπο που διάγει τη ζωή του, το παράδειγμα που δίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο που με τις λέξεις του καταφέρει να εμπνέει και να κάνει φίλους του ανθρώπους που δεν τον έχουν συναντήσει ποτέ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχω εδώ τον άνθρωπο που για την αγάπη ένιωθα εξ αρχής και του είπα: κάνε ό,τι θέλεις, μην μου πεις τίποτα. Ξέρω ότι απλά το θέμα αυτό θα βγει από βαθιά, από την πυρήνα της ύπαρξής σου. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά που έχω μαζί μου τον πατέρα Λίβιο. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε εδώ ανάμεσά σας. Χαίρομαι που συναντιέμαι με πρόσωπα τα οποία γνωρίζω και που δεν γνωρίζω, αλλά μας συνδέουν όμως πολλά κοινά πράγματα. Χαίρομαι ιδιαίτερως που είμαι εδώ για να μιλήσω για το καινούργιο βιβλίο που μας χάρισε, που μας έδωσε ο Νικόλας ο Σμυρνάκης. Δεν θα μπορούσα να λείψω βέβαια όταν έγινε αυτή η πρόταση από τον Νικόλα. Ήταν αδύνατο να αρνηθώ. Όχι μόνο γιατί τον αγαπάω, όχι μόνο γιατί τον σέβομαι, όχι μόνο γιατί τον παρακολουθώ ως συγγραφέα και ως ένα άνθρωπο σκεπτόμενο, αλλά και συγχρόνως δραστήριο με την βαθύτερη πνευματική έννοια της δράσης. Δηλαδή, ποιος είναι ο δραστήριος πνευματικά, ο διαδραστικός στις ψυχές των ανθρώπων. Όχι ο δραστήριος που κάνει απλά κάποιες εξωτερικές ενέργειες που δεν ακουμπάνε κανένα. Πνευματικά, εσωτερικά δραστήριος είναι αυτός που μπορεί να ακουμπάει ψυχές ανθρώπων με την παρουσία του. Οπότε λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους βεβαίως και αποδέχθηκα την πρότασή του, αλλά την αποδέχθηκα και για άλλο λόγο, διότι ο άνθρωπος, δηλαδή βλέποντας το καινούργιο βιβλίο του που λέει ας πούμε τα γράμματα της αγάπης, λέξεις και σχέδια, δεν μπορούσα να αρνηθώ γιατί, διότι ο Νικόλας, εκτός τα προηγούμενα χρόνια, το τελευταίο διάστημα που εγώ ας πούμε και η οικογένειά μου πέρασαν ένα μεγάλο ας πούμε πειρασμό και μια μεγάλη δοκιμασία με ένα σοβαρό ατύχημα που είχε ο μικρός μου γιος, όλο αυτό το διάστημα ήταν από τους λίγους συγγραφείς και ανθρώπους πνευματικούς που με γνωρίζουν τόσο ας πούμε, που μου έστελνε διαρκώς μηνύματα και με έπαιρνε τηλέφωνο να μάθει τι κάνει το παιδί. Και αυτό είναι αγάπη. Οπότε έχει δικαίωμα να μιλάει ο Νικόλας για την αγάπη και εγώ αναγνωρίζοντας την αγάπη του έρχομαι να μιλήσω σήμερα για το βιβλίο του. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το βιβλίο το οποίο έχει και μία έτσι θα λέγαμε πρωτοτυπία και μοναδικότητα η οποία έγινε στο γεγονός ότι το βιβλίο αυτό μιλάει για την αγάπη αλλά συγχρόνως σχεδιάζει και την αγάπη. Δηλαδή θα δείτε μέσα στο βιβλίο ότι παίρνοντας τα γράμματα της αγάπης δημιουργούνται μέσα σχήματα, δημιουργούνται μορφές, δημιουργούνται ας πούμε σχέδια όμορφα. Και σε αυτό θα σταματήσω λίγο, διότι δεν πρέπει να το προσπεράσουμε και απλά να δούμε ας πούμε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει ας πούμε για την αγάπη και έχει μέσα και σχεδιάκια. Είναι ένα ωραίο βιβλίο που έχει μέσα ας πούμε, του έχουν κάνει και ωραία σχεδιάκια, έτσι. Δεν είναι αυτό. Εγώ πώς το αντιλήφθηκα και πώς έτσι μέσα μου το, ποια πληροφορία έλαβα μέσα στην καρδιά μου διαβάζοντάς το. Ότι αυτό γίνεται από τον Νικόλα, είτε συνειδητά τα συνειδητά, δεν είναι σημασία αν το ξέρει ή το ξέρει, σημασία έχει ότι ο Νικόλας το κάνει. Έτσι. Και το συνειδητό και το ασυνείδητο κομμάτι μας είναι δικό μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε από χρόνια, δεν έχει σημασία.
ποιο είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι εδώ πέρα και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Νικόλας τι κάνει, ας πούμε, μέσα από τα σχήματα. Δίνει μορφή στην αγάπη. Η αγάπη, αν δεν της δώσεις μορφή, αν δεν της δώσεις δράση, αν δεν της συγκεκρινοποιήσεις, είναι χαοτική και πολλές φορές καταστροφική. Είναι πολύ σημαντικό η αγάπη να φύγει από ένα χαοτικό συνέστημα, το οποίο πολλές φορές μας καταστρέφει κιόλας. Και να πάρει μία μορφή, να γίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, να σαρκωθεί πάνω σε πρόσωπα, να σαρκωθεί πάνω σε δραστηριότητες, όπως προηγουμένως ακούσαμε, για τις δραστηριότητες και για την κακοποιημένη γυναίκα. Η αγάπη πρέπει να σαρκώνεται, πρέπει να μορφώνεται, πρέπει να λαμβάνει σχήμα. Αλλιώς είναι ένας απλός συναισθηματισμός, ο οποίος μπορεί να μας καταπιεί. Ξέρετε, το συνέστημα είναι ένα βήμα πριν το μηδενισμό. Γιατί το συνέστημα είναι ένα βήμα πριν το μηδενισμό? Γιατί το συνέστημα του ανθρώπου είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Το πρωί μπορεί να είσαι καλά, το μεσημέρι μου είσαι μέτρα, το βράδυ χάλια. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει σταθερότητα, είναι μεταβλητό το συνέστημα του ανθρώπου. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε? Όταν η αγάπη είναι συναισθηματική, τη μία μέρα μπορεί να σε αγαπάω και να σε ανεβάζω στα ουράνια και την άλλη μέρα να σε μισώ και να σε εκδικούμε. Εάν η πίστη μου, παραδείγματος χάρη στο Θεό, είναι μια πίστη συναισθηματικού επίπεδου, όταν ας πούμε όλα πάνε καλά, έχω πίστη πολύ στο Θεό. Αλλά όταν δεν πάνε όλα καλά ή όπως εγώ θα ήθελα να πάνε ή όπως εγώ τα φαντασιώνομαι μέσα στην προέκταση της ναρκιστικής μου φαντασίωσης, τότε τι γίνεται? Τότε βάζω με τον Θεό. Τότε τον αποστρέφουμε, τότε τον μισώ, ας πούμε. Άρα λοιπόν το συνέστημα δεν λέει τίποτα από μόνο του. Εάν δεν λάβει μορφή, εάν δεν σαρκωθεί, εάν δεν γίνει πράξη και ενέργεια. Αυτό όσον αφορά τα σχήματα του βιβλίου. Τώρα, εγώ θα σχολιάσω 5 σημεία του βιβλίου σύντομα. Έτσι, 5, γιατί ο πρωταγωνιστής σήμερα είναι ο Νικόλας και πρέπει να φύγουμε γρήγορα πάνω από τα φώτα. Κάτσε. Λοιπόν, 5 σημεία θα σχολιάσω πολύ σύντομα όσο μπορώ. Και θα διαβάσω κάποια προσπασματάκια τα οποία θα τα σχολιάσω εγώ κατόπιν. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω και το συναντάμε στη σελίδα 44 του βιβλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να το πάρετε το βιβλίο, μην φύγετε το πάρετε. Αλλιώς αποτύχαμε. Λοιπόν, στη 44 λοιπόν σελίδα, έτσι βλέπω ότι όσοι το έχουν το ανοίγουν κιόλας, τι ωραία, κάνουμε μάθημα. Λοιπόν, στη 44 λοιπόν σελίδα τι λέει εδώ? Για την αγάπη λέει, γεννήθηκε πριν τη ζωή, πάλιωσε πριν το χρόνο, πάντοτε ήταν εδώ, γιατί πάντοτε βρισκότανε παντού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εδώ ο Νικόλας αντιλαμβάνεται την αγάπη ως πρόσωπο, δηλαδή φεύγει από μία αφηρημένη ιδέα. Ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Η αγάπη τι είναι? Θεός. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, στην Αγία Γραφή τι λέει? Ο Θεός αγάπη εστί. Δεν λέει ο Θεός αγάπη έχει. Δεν είναι μια απλή ενέργεια του Θεού. Εστί είναι. Είναι η ταυτότητά του. Αυτό είναι ο Θεός. Αγάπη είναι ο Θεός. Οπότε δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Γιατί μερικοί βλέπετε ότι στο πρόσωπο του Θεού προβάλλουν εκδικητικότητες, μια τιμωρητικότητα, ας πούμε. Προβάλλουν έναν Θεό αιμοσταγή, αστυνομευτή τη ζωή των ανθρώπων. Θεός δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι μια απλή ιδιότητά του. Δηλαδή έχει η αγάπη, έχει και μίσος, έχει και εκδικητικότητα. Ο Θεός αγάπη εστί, είναι ταυτότητα του Θεού. Οντολογία που λέμε. Είναι η αλήθειά του αυτή. Το είναι του είναι η αγάπη. Και το περιγράφει τόσο όμορφα εδώ πέρα ο Νικόλας. Επίσης ο Θεός τι δεν είναι, ή μάλλον η αγάπη που λέμε, δεν είναι ιδέα, δεν είναι ας πούμε ένα ένστικτο. Πολλές φορές βλέπετε, μιλάμε για την αγάπη με ένστικτόδες ας πούμε έννοιες. Τι λέμε? Λέμε ας πούμε ότι η μητέρα αγαπάει τα παιδιά, σαν την αγάπη της μάνας δεν υπάρχει. Όμως προσέξτε, γιατί πολλές φορές πολλές μητέρες ή ένας πατέρας, οι γονείς γενικά, έχουν καταστρέψει τα παιδιά τους. Και αυτοί, και έλεγε ο πατήρ Φιλόδοσος ο Φάρος, έλεγε ότι ξέρεις κάτι, λέει, από όλους μπορείς να τρέξεις να γλιτώσεις, από τους γονείς σου ποτέ. Γιατί τους κουβαλάς είτε θες είτε δεν θέλεις. Είναι μέσα σου, οι φωνές των προγόνων ζουν μέσα μας. Οι προγονικές καταβολές μας ζουν μέσα μας. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις. Το βίωμα, οι παραστάσεις, οι εμπειρίες, τα κοιτάγματα, τα βλέμματα, όλα ζουν μέσα μας, τα κουβαλάμε.
ως τις φωνές των προγόνων μας. Οπότε η αγάπη δεν μπορεί να είναι ένα αίσθηκτο, όπως είναι το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης, όπως είναι το αίσθηκτο, ας πούμε, της αναπαραγωγικότητας. Η αγάπη είναι πράξη επιλογής. Η αγάπη είναι πράξη ευθύνης. Επιλέγω να αγαπήσω. Και η αγάπη τι έχει πάντα μέσα? Η αγάπη πάντα μέσα έχει μια θυσία. Η αγάπη πάντα ταυτίζεται με ένα σταυρό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός δίνει την αγάπη του με το σταυρό. Δεν μπορεί να αλλοιώσει η αγάπη. Γι' αυτό βλέπετε όλες οι μεγάλες αγάπες, όλες, στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στη φιλοσοφία, στον κινηματογράφο. Τι αγάπες είναι? Σταυρωμένες. Εμοραούσες. Εμοραγούν αυτές οι αγάπες. Και μέσα στο σταυρό τους και μέσα στην αιμορραγία και μέσα στο τραύμα κρύβεται το θαύμα. Το θαύμα της αγάπης είναι στο τραύμα μέσα. Χωρίς τραύμα η αγάπη δεν μπορεί να ανθίσει. Πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πάντοτε ότι ακόμη και αυτή που λέμε η γονεϊκή αγάπη, αν δεν είναι αγάπη θυσιαστική, που σημαίνει ότι αποσύρομαι εγώ για να υπάρξει ο άλλος, έτσι και όχι το παιδί είναι προέκταση του ναρκισισμού μου, αλλά αποσύρομαι εγώ για να υπάρξει εσύ, δεν μπορεί να είναι αγάπη. Πραγματική. Το άλλο που έτσι κράτησα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα τώρα, εδώ τώρα ήταν ο πρόλογος, πάμε στο πρώτο. Το πρώτο είναι η αγάπη, λέει ο Νικόλας, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, είναι πολύ ωραίο. Η αγάπη, λέει ο Νικόλας, δεν τα πάει καλά, η αγάπη δεν τα πάει καλά με τα αυτονόητα. Προσέξτε το, αν και τα αυτονόητα τη λατρεύουν την αγάπη. Και μια φορά μου είχε πει ένας φίλος μου, μου λέει, ο οποίος είχε καταστραφεί πάρα πολύ, γιατί ήταν ωραίος, είχε καεί τελείως σαν ύπαρξη, και επειδή κάηκε και ράγησε, άνθησε αυτός ο τέλος. Λοιπόν, τι μου έλεγε αυτός? Μου έλεγε, ξέρεις κάτι, μου λέει, πού τελικά, μου λέει, στεριώνουμε? Πού στεριώνουμε? Σε ποια αγάπη στεριώνουμε? Σε ποια δουλειά στεριώνουμε? Σε ποια σχέση στεριώνουμε? Εκεί που διαρκώς αμφισβητούμε. Στεριώνουμε εκεί που βάζουμε ερωτηματικά. Μήπως, ίσως, οι βεβαιότητες τι κάνουν? Σκοτώνουν τη ζωή. Γιατί σκοτώνουν τη ζωή οι βεβαιότητες? Γιατί η ζωή δεν έχει βεβαιότητες από τη φύση της. Δεν έχει καμία. Το απρόοπτο διαρκώς σου κλείνει το μάτι απέναντι. Παίζεις διαρκώς με σημαδεμένη την τράπουλα. Ο θάνατος είναι μέσα σου. Οι στιγμές χάνονται και φεύγουνε, δολοφονούνται οι μέρες σου. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο παρά μόνο αυτό που υπάρχει τώρα. Με τεράστια γράμματα το τώρα και το παρόν. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να είσαι αυτονόητος σε τίποτα. Πού στεριώνεις? Εκεί που διαρκώς προσπαθείς να δεις εγώ γιατί είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Αν εσύ πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα και είναι αυτονόητο ότι θα είναι η γυναίκα μου για πάντα, τι νοιάζει? Ή αυτός είναι ο άντρας μου, ή αυτή είναι η δουλειά μου. Την καταστρέψεις τη δουλειά σου. Ή τη σχέση σου με τον Θεό. Όσο το Θεό τον αισθάνεσαι δικό σου, τόσο σου ξεφεύγει. Χάνεται, κρύβεται και φεύγει μακριά σου. Διότι ο Θεός ποτέ δεν μπορεί να είναι κατάκτηση. Είναι πάντα μετοχή. Ποτέ δεν μπορεί να τον κατακτήσεις, να τον κυριαρχείς, να πεις είναι δικός μου. Μόλις το πεις σου φεύγει. Το δεύτερο. Η αγάπη δεν μετριέται με το χρόνο. Λέει ο Νικόλας εδώ πέρα, θα το δείτε και μέσα σε πολύ έτσι, γιατί το βιβλίο έχει μια έντονη φιλοσοφία, αλλά η οποία εκφράζεται με ένα πολύ όμορφο ποιητικό. Θα μπορούσε να είναι και μια ποιητική συλλογή. Θα μπορούσε να είναι και μια ποιητική συλλογή, αν δεν είναι. Λοιπόν, λέει ο Νικόλας, η αγάπη δεν μετρείται με τον χρόνο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, τι μας κρατάει στη ζωή, άμα σκεφτείτε κατά βάθος, τι μας κρατάει? Η ζωή είναι δύσκολη. Ο Χριστός το λέει ξεκάθαρα και όλες οι θρησκείες το λένε. Η ζωή είναι πόνος. Η ζωή είναι πόνος. Με δύο ράγες έχει ύπαρξη. Την οδύνη και τη χαρά. Την ειδονή και την οδύνη. Δεν ρωτάμε, δεν υπάρχει ερώτημα, θα πονέσω. Είναι δεδομένο. Το ερώτημα που γεννάται είναι τι θα κάνω τον πόνο μου, όχι αν θα πονέσω. Τι όνομα θα του δώσω, τι νόημα θα του δώσω, τι θα τον κάνω αυτόν τον πόνο, πού θα με πάει, τι μάθημα θα μου δώσει. Ή θα μείνει άκαρπος, ας πούμε, και άνεστο, δηλαδή άνευ ουσίας. Έτσι. Ο Νικόλας λοιπόν σε αυτό που λέει ότι η αγάπη, ας πούμε, δεν μετρέται με το χρόνο το καθεξής, τι μας λέει? Ότι στην πραγματικότητα αυτό που στη ζωή μας κρατάει όλους μας είναι η μία στιγμή. Μία στιγμή, σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή, δεν αγαπάς με την ίδια ένταση πάντα, αλλά κάποτε αγάπησες και αυτό κρατάει τη σχέση.
Μία στιγμή που γεύτηκε στο Θεό μπορεί να σε κρατήσει χρόνια σε ξηρασίες, σε δοκιμασίες, σε ταλαιπωρίες, γιατί κάποτε γεύτηκες κάτι πολύ αληθινό, κάτι πολύ ιδιαίτερο, βίωσες κάτι πολύ μοναδικό. Στη σχέση το ίδιο. Κάποτε αγάπησες, αγαπήθηκες, βίωσες την αλήθεια της αγάπης. Αλλά δεν κρατάει στον κόσμο αυτόν απόλυτα. Διότι ο κόσμος αυτός είναι μεταβλητός. Διαρκώς. Οπότε δεν μπορεί τίποτα να κρατήσει απόλυτα στον χρόνο. Όμως αυτή η εμπειρία της μίας στιγμής μπορεί να σε κρατήσει χρόνια ατελείωτα μέχρι να έρθει άλλη στιγμή, μέχρι να έρθει άλλη στιγμή και ούτω καθεξής. Το τρίτο. Εδώ αναφέρεται ο Νικόλας στη σελίδα 36, άμα πάμε, στη σελίδα 36 και λέει το εξής. Το για πάντα εφευρέθηκε από τους πρώτους δύο ανθρώπους που αγαπήθηκαν τρελά. Για τους δύο πρώτους ανθρώπους που αγαπήθηκαν τρελά. Έψαχναν, βλέπεις, τι δώρο να κάνουν ο ένας τον άλλο και κάναν το πάντα. Από τότε όλοι εμείς βαδίζουμε στα χνάρια των πρωτοαγαπημένων. Σαν να μιλάει ο Νικόλας για τους πρωτοπλάστους. Μία του ζυγώνουμε, χίλιες απομακρυνόμαστε από αυτήν την πρώτη αγάπη, ας πούμε, του για πάντα. Ποτέ στα αλήθεια δεν τους συναντάμε. Ευτυχώς που μέσα στη θνητότητά μας θεϊκά σκαρώσαμε το ρήμα ελπίζω. Ελπίζω θα το κάνω αυτό, θα το ζήσω αυτό. Αλλιώτικα φαντάζεσαι πόσο απέραντη και κενή θα ήταν η ζωή μας. Ο Νικόλας λοιπόν λέει ότι κάποτε βιώθηκε το για πάντα. Βλέπετε στις σχέσεις μας τη μεγάλη αγωνία, την εσωτερική, την υπαρξιακή αγωνία που έχουμε για να ακούσουμε από τον άλλο το για πάντα. Και λέμε, ας πούμε, θα μ' αγαπάς για πάντα, θα είμαστε για πάντα. Και πολλές φορές αυτό γίνεται αιμονικό. Για πάντα, γιατί τι είναι αυτό? Αυτό είναι η δίψα του ανθρώπου για το απόλυτο. Η δίψα του ανθρώπου για την αιωνιότητα, η δίψα του ανθρώπου για το ολόκληρο. Ο άνθρωπος τι νιώθει? Κατακερματισμένος, κομμάτια που λέμε. Χίλια κομμάτια, οπότε τι θέλει? Να βρει το ολόκληρο της αγάπης, το απόλυτο. Και θέλει να νιώσει αυτή τη βεβαιότητα της απόλυτης, το για πάντα, ας πούμε. Αλλά βλέπετε τι λέει εδώ ο Νικόλας, ότι αυτό είναι μια ελπίδα, δηλαδή είναι μια άσκηση. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα το συναντήσουμε στη ζωή μας. Και δεν το βρίσκουμε και πάντα. Εδώ βλέπετε πολλές φορές λέμε στον άλλο, θα με αγαπάς για πάντα. Τι να σου πει κι άλλος, λέει για πάντα. Μπορεί. Γεια σου, μπορεί. Μπα, δεν λέει μπορεί, λέει για πάντα. Για πάντα λέει. Έτσι. Θα ρωτάει και ο παπάς. Ρωτάει και ο παπάς όταν παντρεύει ένα ζευγάρι. Δεν λέει ότι till death do us part. Ναι, στους αγγλικούς μάλλον, σημαίνει τα λένε. Στην Ελλάδα δεν τα λένε αυτά. Ξέρουμε τι θα γίνει, σου λέει, ας μην το πούμε γιατί το πάψα. Αλλά στο όντως, στο εξωτερικό το λέει. Λοιπόν, τώρα να πω ένα αστείο εδώ πέρα, να πω, να μην παρέθεση. Ήταν μια φορά σε ένα γάμο, αυτό είναι αληθινό γεγονός βέβαια. Ήταν σε ένα γάμο, στο οποίο, ας πούμε, είναι πολύ γέρος ο παπάς, ήταν τώρα ο παπάς, ήταν πάρα πολύ γέρος, ο οποίος ίσα-ίσα βάλει τα γράμματα εκεί πέρα και όπως κρατούσε το βιβλίο, το ευχολόγιο που λέμε, ξέρετε, αυτό στην αρχή έχει το γάμο, μετά έχει αγιασμό μέσα, είναι γάμος, είναι βάπτιση, αλλά φυσούσε ένα τα παράθυρα ανοιχτά, του γύρισε τις σελίδες, το πήγε στη βάπτιση. Το πήγε στη βάπτιση. Το μυστήριο του γάμου. Αυτός είχε μπροστά του βέβαια τη γυναίκα και τον άντρα. Έτσι. Έχει παππούλης τώρα. Στο αντάλλο βλέπει λοιπόν όπως γύρισε τις σελίδες του κάνει του γαμπρού. Από τάσου στο σατανά. Το κοιτάει ο γαμπρός. Κάτι ξέρει. Βέβαια είναι νύφη έτσι. Λέει, γιατί τρεις φορές το ρωτάει. Λέει, πες μου παιδί μου, δηλαδή είσαι και αγρίβιο από αυτό. Σου λέει τον αποτάσσα τον άλλο. Η άλλη τώρα έχει στραβώσει, λέει, τον αποτάσσα με, ξέρω εγώ. Και η άλλη μου στράβωσε και του λέει του παπά, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει πάντα. Λέει, σώπα έτσι λίγο σου φτύξει. Γιατί παρακάτω θυμάστε που φτύνει. Του λέει και έμψω και φτύσει και πού του. Στην βάθηση ευθύνης παρακολουθεί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο τέταρτο. Τα πάντα είναι μυστήριο στην αγάπη.
Τι λέει εδώ πέρα, ας πούμε, πάλι ο Νικόλας, με πάρα πολύ ωραία, θα μπορούσα να διαβάσω πάρα πολλά, αλλά πρέπει να το διαβάσετε εσείς το βιβλίο, να το διαβάσω, δεν είμαι στο πάρα λεπτά. Ουσιαστικά μας λέει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, ότι μην προσπαθείς να αναλύσεις το μυστήριο. Μην προσπαθείς να καταλάβεις εγώ, ας πούμε, γιατί παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είμαστε μαζί. Και λέει ένα πολύ ωραίο έτσι, ότι ξέρεις κάτι και πάλι να το ψάξεις και πάλι να το αναλύσεις και πάλι αυτόν τον άνθρωπο θα έπρεπε. Γιατί, πώς. Είναι βαθύτερα πράγματα, είναι ένα μυστήριο. Θα πεις το ασυνείδητό μου, οι βαθύτερες ανάγκες μου, οι ακάλυπτες, τα παιδικά μου χρόνια, τα γονεϊκά μου πρότυπα. Ναι, πολύ ωραίες είναι ερμηνείες και πάλι δεν θα ξέρεις γιατί. Γιατί είναι ένα βαθύτερο μυστήριο αυτό το μυστήριο της αγάπης. Γι' αυτό πολλές φορές τι βλέπουμε. Πολλές φορές βλέπουμε, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η αγάπη τι είναι, η αγάπη είναι σιωπή. Η αγάπη δεν είναι εξηγής, δεν είναι ερμηνείες. Όταν ο άλλος αρχίσει να σου εξηγεί πόσο σου αγαπάει, έχει αρχίσει να μακραίνει. Γι' αυτό οι πολλοί ερωτευμένοι δεν μιλάνε. Αν σου δει κανείς από μακριά, θα πει: οι άνθρωποι δεν είναι καλά, πάνε κεφαλικό. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, κοιτούνται μόνο στα μάτια. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια να το εξηγήσει όλο αυτό το μυστήριο. Είναι αυτή η γλώσσα που λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, λέει η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος. Η γλώσσα λέει μετά που θα φύγουμε από το χωρόχρονο και τη δέσμευση των πέντε αισθήσεων, μετά λέει θα είναι η γλώσσα η σιωπή. Η σιωπή. Και πολλές φορές, ας πούμε, πάει ο άλλος να εξηγήσει, ας πούμε, στην κοπέλα πόσο πολύ τον αγαπάει. Τα κάνει χάλια. Του λέει, άστο, φίλα με καλύτερα. μη μου εξηγεί, δεν θέλω. Και πάω και στο τελευταίο σημείο, στο οποίο είναι το εξής. Λέγεται ολοκλήρωση το τελευταίο σημείο και λέει, το μαζί της αγάπης είναι ένα άλλο ένα. Το μαζί είναι ένα άλλο ένα. Δύο ολόκληρα που θέλουν να γίνουν πιο ολοκληρωμένα. Η κεφαλαία πάλι. Δεν τα μάθες. Έρωτας είναι η επιδίωξη του ολόκληρου. Και θα διαβάσω ακόμη πριν σχολιάσω και άλλο ένα που είναι στο ίδιο ας πούμε νόημα, στην 60 σελίδα, το οποίο λέει το εξής εδώ πέρα. Θέλει δύο μοναξιές για να φτιάξουμε το ένα. Εδώ πάλι μιλάει για την έλλειψη. Τελικά η έλλειψη, το τραύμα μας, η πληγή μας, είναι αυτό που κινεί τα πράγματα. Πίσω από ένα ποιητή τι υπάρχει, ένα τραύμα. Πίσω από ένα καλλιτέχνη σπουδαίο τι υπάρχει, μια πληγή. Από ένα στιχουργό, από ένα μουσουργό, από ένα ηθοποιό, από ένα δραστήριο άνθρωπο. Από ένα άνθρωπο που δίνει, τι υπάρχει, μια απώλεια, ένα πένθος. Αυτό κινεί τα πράγματα. Αυτή η έλλειψη που έχουμε μέσα μας μας κάνει να κινούμαστε στη ζωή. Αν πάρουμε αυτή την έλλειψη, χαθήκαμε. Γι' αυτό πολλές φορές λένε μερικοί, μου λένε πάτρε μου, λέει, και πού θα ξέρω εγώ αν βρω την επιθυμία μου. Λέω, μα δεν θα τη βρεις, θα νομίζεις κάθε φορά που τη βρίσκεις. Θα νομίζεις, θα τρέχεις, να λες, να το, αυτό είναι. Βρήκα αυτό που θέλω να κάνω. Και μόλις το κάνεις, νιώσεις ένα κενό. Να, αυτό θα αγοράσω και θα ολοκληρωθώ. Και μόλις το πάρεις, ένα κενό θα συναντάς. Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη. Και μετά πάλι θα ματαιώνεσαι. Και αυτή η έλλειψη και αυτό το τραύμα θα δημιουργεί διαρκώς μέσα σου και θα φέρει τα θαύματα στη ζωή. Και συνεχίζει και λέει ο Νικόλας, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Τι κι αν είμαστε ξέχωρα, ποτέ δεν θα ξεμείνουμε από παρέα εμείς οι δυο. Γιατί? Να είναι καλά, λέει, οι μοναξιές μας. Είναι φοβερό αυτό το κείμενο. Φοβερό αυτό το απόσπασμα. Γιατί λέει ποτέ δεν θα ξεμείνουμε, λέει, εμείς. Ποτέ δεν θα ξεμείνουμε, λέει, από παρέα. Να είναι καλά οι μοναξιές μας. Δηλαδή οι ελλείψεις μας, τα τραύματά μας, τα σκοτάδια μας, η ανάγκη της παρουσίας σου, του θαύματος στη ζωή. Αυτό είναι το φοβερότερο όλο, ας πούμε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε και με αυτό κλείνω, ας πούμε, ότι εάν απόψε, εμείς όλοι δεν είμαστε εδώ που είμαστε όλοι, με τραύματα, με ελλείψεις, με παραλήψεις, έτσι, με πληγές, δεν θα είμαστε απόψε εδώ. Δεν θα ερχόταν κανείς να ακούσει ένα παπά. Θα πήγαινε να ακούσει τον καρά. Δεν θα πήγαινε κανείς να απόψε να έρθει εδώ πέρα, να βιώσει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το τραύμα που κουβαλάμε όλοι μέσα μας γεννάει αυτή την αναζήτηση, γεννάει όλη αυτή τη δίψα. Γι' αυτό και τι θέλει ο Θεός για να συναντηθεί μαζί σου. Θέλει ραγίσματα, όχι βεβαιότητες, όχι απολυτότητες. Όχι αυτό το συμπαγές
αυτό το συμπαγές της αίσθησης, ας πούμε, ότι εγώ είμαι ολόκληρο, θέλει το ράγισμα. Διότι μέσα από το ράγισμα πάντα μπαίνει το φως. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νικόλα, ο οποίος μου έδωσε, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα μέσα από το βιβλίο του να μπει λίγο φως στα δικά μου ραγίσματα. Να είναι καλά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε απολαμβάνω κάθε φορά. Κάθε φορά.